Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, 13 φοιτητικοί σύλλογοι από όλη την Αθήνα συμμετέχουμε στη σημερινή μεγάλη σας σύσκεψη. Ερχόμαστε σε αυτή με ανεβασμένη αυτοπεποίθηση, με περισσότερη αισιοδοξία μετά από τη μεγαλύτερη πανελλαδική συνάντηση φοιτητικών συλλόγων που έχει διοργανωθεί εδώ και δεκαετίες και πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου μία εβδομάδα στην Πανεπιστημιούπολη το Παδά με συμμετοχή ρεκόρ 122 φοιτητικών συλλόγων που έδωσε όλους μας πείρα. Βάλαμε συγκεκριμένο σχέδιο για το πώς θα συνεχίσουμε και είμαστε πιο βέβαιοι, πιο σίγουροι για τη συνέχεια του αγώνα μας. Σήμερα για μας είναι κέριο ζήτημα πώς φοιτητές, φοιτήτριες, συνολικά το φοιτητικό κίνημα θα δυναμώσει τη συμπόρευσή του με το ταξικό εργατικό. Όχι απλά συναγωνίστριες και συναγωνιστές, επειδή στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά σας για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα και άλλα, αλλά κυρίως γιατί για μας είναι κοινή αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή η πολιτική που αντιμετωπίζει τις ανάγκες μας ως κόστος και εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Γι' αυτό κοινός για μας πρέπει να είναι και ο αγώνας μας. Ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, με το κόστος σπουδών για μας τους φοιτητές να έχει φτάσει στο Θεό, που καθημερινά με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα πανεπιστήμια μας εξαιτίας υποχρηματοδότησης, βλέπουμε να υψώνονται συνέχεια καινούργια εμπόδια στις σπουδές μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να φουντώσει οργανωμένος αγώνας, η συλλογική διεκδίκηση, να είμαστε μια γροθιά οι φοιτητές με την εργατιά. Μάλιστα, με το νέο προϋπολογισμό του κράτους, το ζωνάρι θα σφίξει και άλλο για μας τους φοιτητές. Δεν φτάνουν όλα αυτά που ζούμε καθημερινά, με παγωμένα αμφιθέατρα επειδή δεν υπάρχουν λεφτά για θέρμανση όπως μας λένε. Δεν φτάνει που οι υποδομές απίζουν η μία μετά την άλλη. Δεν φτάνει που η σύντηση και η στέγαση έχουν αφαιθεί στα χέρια εργολάβων, με αποτέλεσμα η ποιότητα της σύντησης να είναι κάκιστη και οι εστίες, η κατάσταση δυστυχώς για όσους ζουν εκεί πέρα να πάει από το κακό στο χειρότερο. Για μία ακόμη χρονιά ο προϋπολογισμός δεν καλύπτει ούτε τα βασικά. Συγκεκριμένα δεν υπάρχουν καν προβλέψεις για το πώς θα καλυφθούν τα τεράστια κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Για κάθε 40 φοιτητές αντιστοιχεί μόνο ένα μέλος ΔΕΠ. Για τις τεράστιες αυξήσεις στα νίκια που καλούνται να πληρώσουν επαρχιώτες φοιτητές και μάλιστα την ίδια στιγμή που οι εστίες δεν φτάνουν ούτε για το 10% των επαρχιωτών φοιτητών που σπουδάζουν, η κυβέρνηση έρχεται να μας απαντήσει πως η λύση που προτείνει είναι μια μικρή αύξηση της τάξης του 40 ευρώ το μήνα στο στεγαστικό επίδομα. Από την άλλη βλέπουμε βέβαια πως λεφτά υπάρχουν. 604 εκατομμύρια ευρώ δίνουν για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας, 50 εκατομμύρια ευρώ δίνουν για την πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ μάλιστα τώρα βρήκαν και άλλα 20 εκατομμύρια για ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα. Μάλιστα, δεν φτάνουν όλα αυτά. Σε μία σειρά από σχολές, ανάμεσά τους η δικιά μου και συνολικά όλες οι σχολές του Εθνικού Μετσόβου και Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση ήρθε, υπουργός Κεραμέως, να φέρει τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, θέλοντας ουσιαστικά να βάλει παραμάγαζα της κυβέρνησης και των διοικήσεων μέσα στις σχολές μας, γιατί ξέρουν πολύ καλά πως οι φοιτητικοί σύλλογοι μέσα από τον οργανωμένο τους αγώνα βάζουν εμπόδια στην εφαρμογή της πολιτικής τους και με αυτό θέλουν να ξεμπερδέψουν. Γι' αυτό φέρνουν τώρα τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες για να έχουν τάχα μου δίθεν εκπροσώπους οι οποίοι θα αποτελούν χειροκροτητές της πολιτικής που τσακίζει τις σπουδές και τις ζωές μας. Λέμε πως δεν θα τους περάσει, λέμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας αξιοποιώντας και την πείρα που πηγάζει από τους χώρους δουλειάς σας. Έτσι λοιπόν, συνολικά λέμε πως δεν θα συμβιβαστούμε με την κατάσταση, πως δεν ανεχόμαστε άλλο να μπαίνουν οι σπουδές μας σε δεύτερη μοίρα και κυρίως, κλείνοντας θέλουμε να πούμε αυτά, πως δεν μπορεί κανένας νέος σήμερα, κανένας φοιτητής, να κάθεται ήσυχος, να μην αγανακτεί, να μην οργίζεται, όταν εξαιτίας αυτής της πολιτικής, εξαιτίας εγκληματικής κρατικής αμέλειας, ένα παιδί 11 χρονών χάνει τη ζωή του, ένας 16χρονος Ρωμά πυροβολείται σε ευθεία βολή, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά κρατικής βίας επειδή δεν είχε να πληρώσει 20 ευρώ, κάνοντας φανερό πως όσο προωθείται αυτή η εχθρική πολιτική για το λαό και την νεολαία,
τόσο θα αποθρασύνονται και οι δυνάμεις καταστολής. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ξεκάθαρο πως δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από αυτούς. Το έχουν αποδείξει οι ίδιοι μας οι αγώνες κόντρα στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στους μεγάλους αγώνες που αναδείξαμε στις εστίες μας για να έχουμε ζεστό νερό, για να ανοίξουν νέα δωμάτια, στο Πολυτεχνείο που καταφέραμε μέχρι στιγμής τα μεταπτυχιακά να είναι όλα δωρεάν και κυρίως διδασκόμαστε και από τους δικούς σας αγώνες, όπως μπήκανε και οι συγκητικά που αποτέλεσαν πραγματικό μάθημα για όλους εμάς. Υποσχόμαστε πως και τις μέρες που μένουν μπροστά στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο θα φουντώσουμε την ενημέρωση σε κάθε αμφιθέατρο. Ήδη έχουμε βγάλει κάλεσμα, αφισετάκι και ανακοίνωση για να μπορέσει πιο εύκολα να ανοίξει η συζήτηση με κάθε φοιτητή που προβληματίζεται για το σήμερα και θέλει να αγωνιστεί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε στον δρόμο του αγώνα. Έχουμε μεγάλα ραντεβού μπροστά μας. Έχουμε το αυριανό ραντεβού όπου όλες οι σχολές υγείας θα είναι στο πλάι των υγειονομικών. Την Τετάρτη όλες οι καθηγητικές σχολές που πάνε να τους κόψουν την παιδαγωγική επάρκεια θα βρίσκονται στο πλευρό των εκπαιδευτικών. Και κυρίως στις 17 του μήνα υποσχόμαστε πως θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να γίνει η οργή και αγανάκτηση φοιτητών ένα ποτάμι αγώνα που θα ενωθεί μαζί με εσάς. Να είστε καλά, καλούς αγώνες.